Γεια σας, είστε στην υπηρετική τηλεόραση του Open. Είμαι η Έλφη Μιχαηλίδου και αυτές είναι οι αθλητικές ειδήσεις σε ένα λεπτό. Σε ένα παιχνίδι που μπορεί να ήταν για τα προκριματικά του παγκοσμίου, ωστόσο θύμιζε NBA, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών λήγησε στην παράταση από τη Σερβία και γνώρισε την ήττα με 194 στο Βελιγράδι. Διαστημική εμφάνιση από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο με 40 πόντους, που είναι ρεκόρ καριέρας με την Εθνική Ομάδα, ενώ στον αντίποδα ο Νίκολα Γιώκιτς ήταν φοβερός με 29 πόντους. Στο ποδόσφαιρο, ο Ολυμπιακός επικράτησε 3-1 του Απόλλωνα Λεμεσού στα πέναλτι, 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση και προκρίθηκε στους ομίλους του Europa League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Ήρωας για τους Ερυθρόλευκους ήταν ο Τόμας Βατσλίκ που έπιασε 3 πέναλτι των φιλοξενούμενων. Κέφια είχε χθες η κληροτίδα του φετινού Champions League καθώς έφερε τον Ρόμπερ Λεβαντόφσκι και την Μπαρτσελόνα απέναντι στην Μπάγερ Μονάχου, ενώ και ο Έρλιν Χάλαντ θα επιστρέψει σε γνώριμα λιμέρια αφού θα αντιμετωπίσει επίσης την πρώην ομάδα του, μιας και η Manchester City κληρώθηκε με την Dortmund. Βλέπετε όλους τους ομίλους. Τους κορυφαίους της περασμένης σεζόν ανακοίνωσε η UEFA με τη Real Madrid να σαρώνει τα βραβεία. Κορυφαίος παίκτης για τη σεζόν 2021-22 αναδείχθηκε ο Καρίμ Μπενζεμά. Στις γυναίκες το βραβείο κέρδισε η Αλεξία Πουτέγιας. Ο Κάρλος Αντσελότη πήρε το βραβείο του καλύτερου προπονητή, ενώ το βραβείο προπονητή στο ποδόσφαιρο γυναικών πήρε η Σαρίνα Βίχμαν που οδήγησε την Εθνική Αγγλία στην κατάκτηση του Euro 2022. Ξεκινάει η δεύτερη αγωνιστική της Super League σήμερα στις 9.30 Ιωνικός Λεβαδιακός. Αύριο ΠΑΣ Γιάννινα Λαμία και ΑΕΚ Βόλος. Την Κυριακή Πανετολικός Άρης, Όφη Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ Ατρόμητος. Ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα με το ΜΑΤΣ Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός. Πάμε τώρα να δούμε τι άλλο ξεχωρίζει από το σημερινό αγωνιστικό πρόγραμμα. Έχουμε ΜΑΤΣ από τα πρωταθλήματα Ισπανίας, Γαλλίας, Ιταλίας και Γερμανίας. Αυτή ήταν η αθλητική επικαιρότητα σε τίτλους μέχρι αυτήν την ώρα. Μία προσφορά της Betsson. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να έχετε μια όμορφη ημέρα.